Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές μας. Τώρα ήμασταν μπροστά σε μια οικογενειακή τραγωδία και ξαφνικά πήγαμε και σε μια άλλη τραγωδία το 76, κύριε Καβαρδί. Αυτό για σας, ακούγοντας αυτά τα γεγονότα, είστε εγκληματολόγος. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Για να απαντήσω την ερώτηση, θα λύσω από τρία γνωστικά αντικείμενα. Είναι η εγκληματολογία, η δικαστική ψυχολογία και το ποινικό δίκαιο. Η απάντηση η δικιά μου έχει ως εξής, αγαπητέ Νικήτα. Λέμε ότι η περασμένη συμπεριφορά προφητεύει σε μεγάλο βαθμό και τη μελλοντική συμπεριφορά. Άρα, γνωρίζοντας κάποιος τότε το 1976 τέτοιες συμπεριφορές από έναν έφηβο, θα έπρεπε να υπάρχει σωστή παρακολούθηση, η εκτίμηση του κινδύνου για να μπορεί να γίνει έγκαιρη και αποτελεσματική πρόληψη. Δεν έγινε απολύτως τίποτα, φαντάζομαι. Ασφαλώς, και φτάσαμε στο τραγικό που συζητούμε τότε. Τώρα, αυτή την τραγική, την οικογενειακή τραγωδία. Η αδυναμία εδώ στον τόπο μας είναι να γίνεται ένας συντονισμός των συναφών υπηρεσιών μετά από μια σφαιρική αξιολόγηση και η παρέμβαση να γίνεται έγκαιρα και αποτελεσματικά. Αυτά μπορούν να γίνουν, όπως είναι γνωστό σε μερικούς, ήδη αυτό γίνεται στην περίπτωση κακοποιημένων παιδιών από το σπίτι του παιδιού, όπου σε μία στέγη, κάτω από την ίδια στέγη, μία φορά την εβδομάδα συναντιούνται όλες οι υπηρεσίες, εξετάζουν μια υπόθεση παιδιού και παίρνουν την απόφαση σφαιρικά όλοι μαζί, με έναν να έχει το γενικό πρόσταγμα. Θα μπορούσε εγκάλιστα να γίνει κάτι τέτοιο και με έφηβους και με ενήλικες. Και να σημειώσω ότι ταυτόχρονα εδώ στην Κύπρο έχουμε μεγάλη έλλειψη όσον αφορά δύο πράγματα. Δεν έχουμε δικαστήριο ανηλίκων, μιλούμε για ανήλικους αδικοπραγούντες, και δεν έχουμε και έναν ασφαλές κατάστημα για την κράτηση ανηλίκων αδικοπραγούντων. Τώρα, κύριε, αυτών των ελλείψεων. Ναι, παρακαλώ, ναι. Νεωνίο συνδυασμό αυτών των ελλείψεων που δεν μας τιμά. Τώρα, κύριε Καβαρδί, ήταν οι καταγγελίες, έπαιρναν οι συγγενείς στην αστυνομία, ο ένας τους παρέπεμπε στον άλλο, και είναι και το κομμάτι ότι δεν ξέρουμε αν το γνώριζαν οι ψυχιατρικές υπηρεσίες το έγκλημα του 1976, ούτε αν το γνώριζαν καν το Γραφείο Κοινωνικής Ευημερίας. Αυτό για μένα ως πανεπιστημιακό είναι απαράδεκτο, διότι σε εν έτη 2021, με την τεχνολογία που έχουμε, θα μπορούν κάλλιστα να έχουν μια βάση δεδομένων, όπου όλα αυτά να είναι καταχωρημένα και να έχουν πρόσβαση αυτοί που δικαιούνται, να έχουν πρόσβαση με τις ανάλογες ασφαλιστικές δικλείδες και τέτοια πληροφόρηση άμεσα, έγκαιρα και έγκυρα. Δεν δικαιολογείται. Μάλιστα. Ένα άτομο που κάνει ένα τέτοιο έγκλημα φεύγει με το φωνικό μαχαίρι και πάει και κλείνεται κάπου. Πάει η αστυνομία να το συλλάβει, ξανά φωνάζει, διαμαρτύρεται, βάζει αντίσταση. Και λέει στην πορεία δεν θυμάται τίποτα. Μπορεί να ισχύει αυτή η αμνησία, μπορεί να μην ισχύει. Αυτό είναι κάτι που θα εξεταστεί αργότερα και στο δικαστήριο να το επικαλεστεί. Η ταπεινή μου γνώμη είναι ότι μιλώ τώρα γενικά για το φαινόμενο, γιατί το φαινόμενο το έχουμε εξετάσει επιστημονικά με εκατοντάδες τέτοιες υποθέσεις στο εξωτερικό. Σε τέτοιες περιπτώσεις μιλούμε συνήθως για διαταραγμένες προσωπικότητες, όχι κάποιος που είναι παρανοϊκός, αλλά διαταραγμένη προσωπικότητα, όπου γνωρίζει τι κάνει, καθόλου ενοχή δεν νιώθει και το τελευταίο δεν μαθαίνει από τα λάθη για την εμπειρία του. Δεν μαθαίνει, δεν χρειάζεται βοήθεια κάποιου για να μάθει από τα λάθη? Σίγουρα χρειάζεται, ναι. Χρειάζεται εξειδικευμένη, πολύ επαγγελματική βοήθεια, μακροχρόνια, και είναι αυτό που έλειπε, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, Νικήτα, ότι μετά το 1976 δεν υπήρχε παρακολούθηση της οικογένειας και ανάλογη παρέμβαση. Άρα αν είχαμε παρακολούθηση και παρέμβαση των ειδικών, δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε, κύριε Καβαρδί? 99%. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.